και ο κόσμος αμέσως, ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον κίνηση στην αγορά? Υπάρχει. Έχετε βάλει εκπτώσεις, έχετε μειώσει τις τιμές? Τα πάντα μισές τιμές. Και τα ρούχα και εσωτερικά, εξωτερικά? Όλα. Και εσωρούχα και καλτσούλες, τα πάντα είναι μισές τιμές, ναι. Έχουμε και κίνηση. Και θα παραμείνετε... Τιμένες, ναι. Θα παραμείνετε με τις εκπτώσεις και για τις επόμενες μέρες? Βεβαίως. Ναι. Οι εκπτώσεις αφορούν το χειμερινό στόκ? Έχει απ' όλα. Έχουμε και κοντομάνικα, έχουμε και μακριμάνικα και χειμερινά ζεστά, τα πάντα. Υπάρχει κίνηση στην αγορά, μπαίνει ο κόσμος μέσα? Ο κόσμος μπαίνει μέσα, η ώρα 10 ανοίξαμε εμείς σήμερα. Μπαίνει μέσα, προσέχει ο κόσμος, ψουμίζει, μια χαρά. Λαμβάνετε όλοι τα μέτρα σας, έχετε αντισηπτικά? Όλα τα μέτρα μας και αντισηπτικά και οι μάσκες μας και οι πελάτησες μας το ίδιο και την απόσταση. Πάρα πολύ ωραία. Έχετε κάποιες εκπτώσεις εσείς, ξεκινήσατε με... Έχουμε μέχρι 50%, έχουμε και καινούργιες παραλαβές, αλλά έχουμε πάρα πολλά σε πτωτικά προϊόντα. Είναι και κοντά ο Αγιός Βαλεντίνος, άρα ο κόσμος θα ψωνίσει, θεωρείτε? Έχουμε και εσώρουχα, ό,τι θέλουν έχουμε εδώ. Άρα είστε ικανοποιημένοι με την κίνηση της ημέρας? Εντάξει, λίγο ο χρόνος τώρα που είμαστε ανοιχτοί, που η ώρα 10, νομίζω μέχρι το απόγευμα να έχει παραπάνω κόσμο. Η Σταυρού πιάνει κόσμο. Αυτά λοιπόν από τον κόσμο της Λευκωσίας και τους καταναλωτές που έσπευσαν, μαζί με την εκπρόσωπο του Μολ, την Χριστίνα Λουιζάκη, για να συζητήσουμε να δούμε πώς άνοιξαν τα Μολ σήμερα. Βαγγέλη, σε ακούμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα από την Λεμεσό. Χρήστο, καλημέρα Γεωργία. Το πώς άνοιξε το Μολ σήμερα, πραγματικά αυτό που βλέπω εδώ με εκπλήσει πολύ 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 ευχάριστα. Ο κόσμος έχει κυριολεκτικά κατακρίσει το Μολ, έχει αρκετή κίνηση εδώ για μέρα που είναι καθημερινή, Δευτέρα. Όμως φαίνεται ότι οι Λεμεσιανοί, όπως είπες και εσύ Χρήστο, είμαστε καταναλωτικά όντα. Οι Λεμεσιανοί φαίνεται ότι είναι πλέον καταναλωτικοί, όπως δείχνει ο κόσμος που βρίσκεται εδώ στο Μολ. Φαίνεται ότι προχώρησαν, απέστειλαν το μήνυμα στο 8998, βγήκαν έξω να ξεδώσουν, να προχωρήσουν σε αγορές καταναλωτικών αγαθών, με σκοπό έτσι κυρίως πρότιστα, συνομιλώντας και με κάποιους, να αλλάξει κάπως η διάθεση του κόσμου. Το είχε ανάγκη όχι μόνο ο Λεμεσιανός, οι Κύπροι γενικότερα, το να βγουν έξω στα καταστήματα. Όλοι με τις μάσκες τους. Εδώ στο Μολ υπάρχει και η θερμομέτρηση στην είσοδο, υπάρχουν τα αντισηπτικά, είναι τέλεχος για τις μάσκες. Ο κόσμος κρατά τις αποστάσεις βέβαια, είναι πολύ πολύ μεγάλος ο χώρος. Φαίνεται ότι πραγματικά υπάρχει κίνηση. Βαγγέλη, στο μεταξύ, Βαγγέλη, αν μας ακούς, στο μεταξύ έχουμε και ένα πρόβλημα με τον ήχο. Δεν ξέρω, ίσως στο μικρόφωνο να χρειάζεται λίγο φτιάξιμο για να μπορέσουμε να σας ακούμε κανονικά. Εσύ που βλέπεις εκεί και τον κόσμο να επισκέπτεται τα καταστήματα και τους καταστηματάρχες και τους υπαλλήλους να βρίσκονται μέσα, τηρούνται τα μέτρα? Τηρούνται τα μέτρα, ακριβώς αυτό έλεγα Χρήστο, τηρούνται όλα τα μέτρα, υπάρχουν τα αντισηπτικά στην είσοδο του Μολ, γίνεται θερμομέτρηση εδώ του κόσμου που εισέρχεται, όλα τηρούνται κατά γράμμα και οι αποστάσεις και όλος ο κόσμος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, που παρατηρώ και εγώ όπως βρισκόμαστε τώρα στον αέρα, είναι όλοι με τις μάσκες τους σε αποστάσεις. Εντυπωσιακά θετικό για πρώτη μέρα. Είναι πολύ θετικό και φαίνεται ότι ο κόσμος ναι μεν συμμορφώνεται, αλλά από την άλλη, όπως έχω πει, είχε και ανάγκη αυτή την σε εισαγωγικά έξοδο, να καταφέρει να βγει, να ψωνίσει, είναι και... Είναι θέμα ψυχολογίας. Έχει ανάγκη ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, είναι μαζί μας εδώ η Χριστίνα Λουιζάκη, είναι εκπρόσωπος του Μολ και η ίδια, μιλώντας και πριν από λίγο εκτός αέρα μαζί της, μας είχε πει τα ίδια, δηλαδή ότι ο κόσμος είναι εδώ με πολύ θετική εικόνα και φαίνεται ότι τηρούν τα μέτρα. Χριστίνα, καλή σου μέρα. Πολύ που ήρθατε. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που σήμερα 8 Δευτέρου επιτέλους στο My Mall είμαστε, ξανανοίγει τις πόρτες του για το κοινό. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα. Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε το κοινό μας τηρώντας όλους τους κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και τολμώ να πω και ακόμα περισσότερα από αυτά που προβλέπει η κυβέρνηση. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι υπάρχει αυξημένο προσωπικό ασφαλείας σε όλες τις εισόδους όσο και εντός του εμπορικού κέντρου.
Υπάρχει αυτόματο σύστημα καταμέτρησης επισκεπτών, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ξεπεραστεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός επισκεπτών ανά πάσα στιγμή. Έχουν τοποθετηθεί σχετικές πινακίδες σε όλο το χώρο του εμπορικού κέντρου, καθώς και αντισηπτικά, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να τα χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή. Ενώ να σημειώσω ότι έχουν αφαιρεθεί και όλα τα τραπεζοκαθίσματα από εστιατόρια και καφετέρειες, όπως μπορείτε να δείτε, δεδομένου ότι πλέον επιτρέπεται μόνο take-away και delivery υπηρεσίες. Πέραν τούτου, λοιπόν, και έχοντας διασφαλίσει ότι τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας στο εμπορικό μας κέντρο, είμαστε έτοιμοι να καλωσορίσουμε τους καταναλωτές μας και είμαστε πραγματικά χαρούμενοι γι' αυτό. Είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε με μεγάλες χειμερινές προσφορές, αλλά και προσφορές για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, που είναι αυτή την Κυριακή, όπως όλοι γνωρίζουμε. Ο κόσμος είναι ήδη στο χώρο μας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση, ενώ παράλληλα τηρούνται όλα τα μέτρα που έχουμε και όλες οι οδηγίες που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας. Είμαστε βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά και ο κόσμος θα έρθει να απολαύσει τις αγορές του με συνέπεια και ασφάλεια. Και επομένως σας περιμένουμε όλους να απολαύσετε τις αγορές σας και να πάρει επιτέλους και ο κόσμος μία ανάσα από όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε όλοι μας αυτόν τον καιρό. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Λοιπόν, Χρήστο. Μάλιστα, Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ. Είναι κατανοητό ότι πρώτη στο στόχος είναι η τήρηση των μέτρων, η ασφάλεια, οι αποστάσεις, οι μάσκες, τα αντισηπτικά και μετά από όλα βέβαια αυτά να ξεδώσουν και λίγο οι καταναλωτές. Μάλιστα. Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, όπως και την κυρία Λουιζάκη, η οποία βρήκε το χρόνο και συνομίλησε μαζί μας. Να είστε καλά. Και είναι αυτό που λέγαμε. Είναι και θέμα ψυχολογίας. Το έχει ανάγκη και η οικονομία της χώρας να επανεκκινήσει. Λοιπόν, προσεκτικά τηρούμε τα μέτρα, έτσι ώστε να μην κάνουμε πισωγύρισμα. Είναι κάτι το οποίο απευχόμαστε όλοι. Και βέβαια, μιλώντας σε λίγο με τον καθηγητή τον Πέτρο Καραγιά, να τον ρωτήσουμε αν περιμένει